Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Η υπατήτηδα Ε αποτελεί το κυριότερο αίτιο υγιεινούς υπατήτηδας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Κάθε χρόνο υπολογίζονται 20 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις, εκ των οποίων μόλις τα 3,4 εκατομμύρια αφορούν σε συμπτωματική νόσο. Το γονιδίωμα του ιού αποτελείται από μια μικρή RNA αλληλουχία. Περιλαμβάνει 3 μη επικαλυπτόμενα ανοιχτά πεδία ανάγνωσης που κωδικοποιούν τις δομικές και λειτουργικές πρωτεΐνες του ιού. Μέχρι σήμερα είναι γνωστοί 4 γονότυποι. Οι γονότυποι 1 και 2 προκαλούν νόσο κυρίως στους ανθρώπους, ενώ 3 και 4 αποτελούν και ζώο νόσο. Οι γονότυποι 1 και 4 αποτελούν το αίτιο των ενδημιών στην Αφρική και στην Ασία. Εκεί ο κύριος τρόπος μετάδοσης είναι τα μολυσμένα ύδατα. Αντιθέτως, στον αναπτυγμένο κόσμο και στην Ευρώπη, οι αυτόχθονες περιπτώσεις υπατήτητας Ε οφείλονται στο γονότυπο 3. Ο γονότυπος 3 είναι κατά βάση ζωονόσος, προσβάλλει τους χείδους, οπότε η μετάδοση γίνεται με κατανάλωση μη καλά μαγειρεμένου χοιρινού κρέατος. Τα τελευταία 10 χρόνια όμως έχει αναγνωριστεί και η λίμωξη μέσω μολυσμένων παραγόντων αίματος. Στην Ευρώπη, ο επιπολασμός της υπατήτητας Ε κυμαίνεται. Αυτό οφείλεται κατά βάση στην διαφορετική ευαισθησία των μεθόδων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να ανιχνευτούν τα αντισώματα IgG. Σε μία πρόσφατη μεταανάλυση φαίνεται πως το 17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει έρθει σε επαφή με τον ιό. Το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται για τους επαγγελματίες και κτηνοτρόφους που ασχολούνται με χείρους. Ενώ για τους ασθενείς με χρόνιες υπατοπάθειες και τους μεταμοσχευμένους δεν διαφέρει ο επιπολασμός σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Όσον αφορά την φυσική πορεία της νόσου, όπως είπαμε, στο 17% των περιπτώσεων θα προκαλέσει μια συμπτωματική και αυτοπεριζόμενη νόσο. Χρόνια υπατήτητα Ε έχει περιγραφεί σπάνια, κυρίως ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, κατά βάση αιματολογικούς ασθενείς. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι η υπατήτητα Ε μπορεί να προκαλέσει και κυραυνοβόλο υπατήτητα και σε αυτές τις περιπτώσεις η θνησιμότητα αυξάνεται. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν περιγραφεί 17 περιπτώσεις κυραυνοβόλου υπατήτητας στην Ευρώπη και στην πλειοψηφία αφορούσαν ασθενείς με χρόνια υπατοπάθεια. Εμείς θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε 4 περιπτώσεις οξείας υπατήτητας Ε, μεταξύ 13 περιπτώσεων οξείας σοβαρής, μη Α, μη Β, μη Σ υπατήτητας που παρουσιάστηκαν στο κέντρο μας τα τελευταία 2 χρόνια. Η ιδιαιτερότητα αυτών των περιπτώσεων είναι ότι παρουσιάστηκαν με αυτόνομες εκδηλώσεις. Έτσι, μεταξύ μία γυναίκα και τριών αντρών ασθενών, ένα είχε ιστορικό χρόνιο εθελισμού, ένα ασθενή είχε διαγνωστεί πρόσφατα με non-Hodgkin λέμφωμα και ο τέταρτο ασθενή είχε διαγνωστεί με καλά καθορισμένη αυτοάνωση υπατήτητα υποπρεδνιζολών και μικροφενολάτη από έτους. Όλοι οι ασθενείς παρουσιάστηκαν με οξία εκτερική υπατήτητα με βήματα υπατικής ανεπάρκειας και όλοι είχαν αρνητικό ορολογικό έλεγχο για υπατήτητες Α, Β και Σ. Η IgG προσδιορίστηκε σε υψηλά επίπεδα στους πρώτους 3 ασθενείς και όλοι οι ασθενείς είχαν θετικά αντισώματα έναντι λίων μυϊκών ινών σε υψηλό τίτλο. Η πρώτη ασθενής υπευλήθησε βιοψία ύπατος, η οποία ανέδειξε περιπηλαία υπατήτηδα με σχηματισμό ραζωτών και περιπόληση. Τα βήματα αυτά είναι συμβατά με αυτόνωση υπατήτηδα. Έτσι, βάσει του Simplified Score που ήταν βέβαιο για την πρώτη ασθενή και πιθανό για τους ασθενείς 2 και 3, αποφασίστηκε βάσει των ελληνικών και ευρωπαϊκών κατευθύνων οδηγιών η άμεση έναρξη κορτικοστεροειδών ενδοφλεβίως σε υψηλή δόση. Ο τέταρτος ασθενής αντιμετωπίστηκε ως επί υποτροπής της αυτονόσου υπατήτητας κατά τη φάση του tapering, οπότε αποφασίστηκε η αύξηση της δόσης των κορτικοστεροειδών. Στην πορεία όμως, ανιχνεύτηκαν θετικά αντισώματα IgG και IgM για τον ιό της υπατήτητας Ε. Επίσης, ανιχνεύτηκε θετικό το HCV-RNA. Το HCV-RNA ανιχνεύτηκε βάση... HEV-RNA. Ανιχνεύτηκε θετικό χρησιμοποιώντας μέθοδο real-time PCR στο ερευνητικό εργαστήριο παθολογίας. Χρησιμοποιούμε μια μέθοδο που έχει πολύ καλή ευαισθησία με ένα cut-off τιμής στο 188 IU/mL με πολύ καλό όριο γραμμικότητας και η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι βάση των διεθνών κατευθύνων οδηγιών από τον WHO. Βάσει λοιπόν αυτών των δεδομένων, αποφασίστηκε η άμεση απόσυρση των κορτικοστεροειδών στους πρώτους 3 ασθενείς και η σταδιακή μείωση της πρεδνιζολών στον 4ο ασθενή. Οπότε τώρα ξέρω ότι το ερώτημα που προκύπτει είναι αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της υπατήτητας Ε και της αυτοάνωσης υπατήτητας. Εδώ βλέπουμε μια μελέτη από τη Γερμανία, η οποία ανέδειξε υψηλό υπολασμό της υπατήτητας Ε στους ασθενείς με αυτοάνωση υπατήτητα. Αυτό δημιούργησε, έδωσε γέννηση στη θεωρία ότι μπορεί η Ε να επάγει την αυτοάνωση υπατήτητα ή ότι μπορεί να υπάρχει διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ των αυτοαντισωμάτων της αυτοάνωσης υπατήτητας που να δίνει ψευδώς θετικά αντισώματα για την υπατήτητα Ε.
Η δεύτερη υπόθεση απορρίφθηκε από την ίδια την ερευνητική ομάδα, καθώς διαπίστωσαν πως επάγεται ειδική για την υπατήτη ε, ταυκηταρική απόκριση σε αυτούς τους ασθενείς, άρα αληθώς είχαν έρθει σε επαφή με τον ιό. Βέβαια, δεν συμφωνούν όλοι οι ερευνητές με αυτά τα ευρήματα. Εδώ είναι μια πιο πρόσφατη μελέτη από την Ολλανδία που δείχνει πως η επίπτωση δεν διαφέρει μεταξύ των ασθενών με αυτόνωση υπατήτητα και του γενικού πληθυσμού. Συμπερασματικά, η υπατήτητα ε υπάρχει σαν αυτόχθονη νόσο στην Ευρώπη. Εκτός από τη συνήθεια συμπτωματική αυτοπεριοριζόμενη νόσο, μπορεί να αποτελέσει το αίτιο οξείας υπατικής ανεπάρκειας και οξείας επιχρονίας υπατικής βλάβης. Η διάγνωση της αυτονόσου υπατήτητας δεν είναι ασφαλής αν δεν αποκλειστεί η οξεία υπατήτητα ε. Και ο ορολογικός έλεγχος για την υπατήτητα ε πρέπει να αποτελεί μέρος του διαγνωστικού αλγορίθμου σε όλους τους ασθενείς με οξεία υπατήτητα. Ευχαριστώ πολύ.